δώσετε μου τι περιοχέ με καμία ιδιότητα. Δηλαδή, και αυτό που ο σχήμας λόγου είπε ο κ. Παπαδόπουλος ως στρατοπεδοφορέας ισχύει. Στην Καβάλα απλά ήταν το πρώτο μάτς που έγινε η απόλυτη εφαρμογή του νόμου. Οι κοντολογίες δεν κάνανε παρατηρητές, αντίπαλες ομάδες κτλ. Δεν στραβάμαστε. Ενδεχομένως και λόγω του χρησιμότητας του μάτς. Είναι συντηρητήρια του τίτλου του Καβάλα. Στο Βαγγέλη, θα πει δύο μήνες. Ναι, επειδή το γνωρίζω προσωπικά το θέμα, γιατί εγώ το χειρίστηκα, καταρχήν γενικά σας ενημερώνω ότι υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΠΟ, στο Τμήμα Προπονητών, το οποίο ελέγχει όλα τα φύλλα ανώνους Α, Β και Γ εθνικής. Και εφόσον διαπιστώσει κάποια παρατυπία, δηλαδή, ή μια έλλειψη, ότι δηλαδή δηλώνεται, το τμήμα αυτό αφορά μόνο τους προπονητές, εφόσον διαπιστώσει ότι δηλώνεται κάποιος χωρίς να έχει οδηγοποιηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΠΟ, επεμβαίνει αυτεπάγγελμα. Ως εκ τούτου, να ξεκαθαρίσουμε ότι ποτέ ο Άρης πριν από το έγγραφο με ημερομηνία 12-12 δεν απευθύνθηκε στην ΕΠΟ και δεν είπε. Φυσικά θα έβγαζε και τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του μόνος, κάτι το οποίο δεν έγινε. Απλώς η ΕΠΟ διαπίστωσε ότι ο κύριος Κάμπος κατά καιρούς δηλωνόταν, πάντα δηλωνόταν, αλλά κατά καιρούς, άλλη φορά σαν εκπρόσωπος, άλλη φορά σαν διερμηνέα, σαν οδαπού προπονητή κτλ. Γι' αυτό το λόγο έστειλε το έγγραφο αυτό στις 12 του 2014 η ΕΠΟ και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά όμως, οι τότε υπεύθυνοι του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν στείλανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και τέθηκε το θέμα ξανά, όπως πιθανόν γιατί απουσίαζα, γιατί δυστυχώς οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν πολλά μεταγραφικά θέματα του ΑΡΙ, ιδίως που αφορούν τους αλλοδαπούς που θέλουν συνέχεια ενδιαφέρον και επικοινωνία με τις υπηρεσίες. Και γι' αυτό συγγνώμη και αν απουσίασε και δεν άκουσα ακριβώς τι υπόθηκε. Απλώς το θέμα είναι ότι ο διαιτητής των αγώνων του Αλεξανδρούπολη, που τον γνωρίζω προσωπικά, πριν από το είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Όχι, δεν το είπε. Ο διαιτητής των αγώνων της Αλεξανδρούπολης λίγα χαριστικά μας επέτρεψε να καθίσει ο κύριος Κάμπος στο πάγκο και μάλιστα είπε, για τελευταία φορά γίνεται αυτό, δείτε να κάνετε τα χαρτιά σας.